κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως γνήσιος και στιγνός εκφραστής των συμφερόντων μιας χούφτας μερικών δεκάδων επιχειρηματικών ομίλων, πήρε εντολή από αυτούς να καθαρίσει το πεδίο των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, των μικρών επιχειρήσεων, από τη μια μεριά στην κατεύθυνση του να ξεμπερδεύει με μερικές δεκάδες χιλιάδες από αυτούς στο πεδίο του ανταγωνισμού με τις μεγάλες επιχειρήσεις, και από την άλλη να εξασφαλίσει το περαιτέρω ξεζούμισμα με δουλειά ήλιο με ήλιο, για να καταφέρει να συσσωρεύσει περισσότερο μέσω της εξυπηρωματικής φορολογίας έσοδο στο κράτος, που πάλι θα τα κατευθύνει στις επενδυτικές διαδικασίες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, από την πίσω πόρτα δηλαδή. Μετά το ξεζούμισμα δηλαδή της εργατικής, νομοθέτηση του ξεζουμίσματος της εργατικής δύναμης με τη 13ωρη εργασία, έρχεται να βάλει καλύτερα στο χέρι την εργασία των αυτοαπασχολούμενων μέσω της έσχατης φορολογίας. Είναι κρίσιμο ζήτημα επιβίωσης για εκατοντάδες χιλιάδες. Πρέπει να βάλουν μπρος όλες τις οργανωτικές αυτές τις διαδικασίες, γιατί έχουν τεράστια στην κυριολεξία δύναμη και μπορούν να σταματήσουν αυτή την επίθεση, να βάλουν στην πάντα όλους αυτούς που υπονομεύουν στις γραμμές τους τη συσπήρωση και τη κινητοποίηση, την οργάνωση των αγώνων τους. Και τα εργατικά σωματεία, οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο, θα είναι στο πλευρό τους, και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις.